Ήρθαν οι άγκαβοι νεκροσυροί και μια κατσί μηνούν. Αν ο μούνα μου τον πάει ουάτσο, γιατί σου συγκόρανε, κατσί πάνω μάτσι μάβει, ακατ' το ματσά του κουάρα. Κάνε τσί πάει τούφισε να μας φούρε μάβει, η βούρα γιαρά ακόμα του κατσά του νιάκη. Αλλά μάτσι του πάει από μαχάνου χάβει, μου μια όγκα, μου μπίτζι, μου μικάτσο. Του πάρα για τέκεσα, του κόγγυρα του καλιάνα, kwangira tukayiyoza kwa twanwa amazi mabi bacha tugwara ingwara kolera amacinya gatano kugwiza icumi bingara bingara kwa dufisa amashure mabi imvura yaragwa tukanyagi bacanye tukamerikwa na exhilate baturendera ababyeyi twarachatse tandikira n'abaketa bo bavyeyi ama agishenate yaciyiza itwubakira amazi meza ya rusenga kugirisha ikibazo cy'amazi mabi gihera agishenate niyo yatanguje iryo shyirahamwe ry'ababyeyi n'abigisha kandi na papa ari imwe muri iryo shyirahamwe barihweje basanga turakwiye kuronka amashuri meza akomeye ama agishenate ishituzanira ayo mashuri meza akomeye ariko ibiyo ariko n'amabati meza hariho n'intebe nyinshi kandi twiga turi abana ba Kenya n'umwarimu turamwumviriza ndashaka kuzaho umwarimu nigisha abandi bana bamenye baca ubwenge ababyeyi nabashimira cyane ntabwo yuko bakoze abandi bana abagenzi barusa ababyeyi nkanje batumye turonka ivuriro tuza turivurizako ndanezerewe kuko egisineste yatuzaniye amashuri kongera ikatuzanira n'amazi meza nitwa Niyongabire Kosiriya ndi agisineyiti Η κατάθεση ενός παιδιού και ένα αφοπλιστικό χαμόγελο τώρα που με τη βοήθεια της ActionAid έχει τη δυνατότητα να μπορεί να πηγαίνει στο σπίτι του καθαρό νερό, να μαθαίνει γράμματα σε ένα σχολείο και να ζει τα παιδικά του χρόνια περίπου όπως ταιριάζει σε ένα παιδί της ηλικίας του, λίγο μακριά από την ανέχεια, τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Αυτό είναι το έργο της ActionAid. Και αυτό ήταν ένα από τα εκατομμύρια παιδιά όλου του κόσμου, αυτού που ζούμε, του άδικου κόσμου, που λαμβάνει τη βοήθεια της ActionAid. Υπάρχουν πολλά περισσότερα σε διάφορα σημεία του πλανήτη, που υπάρχουν και ανάδοχοι που τα βοηθούν με τον τρόπο τους, υπάρχουν και εθελοντές που συνδράμουν πολύ σε όλα τα έργα που κάνει η ActionAid και πολλά περισσότερα που περιμένουν και τη δική σας τη συμμετοχή σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Να πούμε ένα καλό μεσημέρι στην Άννα Τιμπότσοκλου που μας έρχεται από την ActionAid, εκπροσωπεί την ActionAid Ελλάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας, Άννα. Και εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Μετά από ένα δημιουργικό τριήμερο, τετραήμερο στην Κρήτη, Χανιά και Ηράκλειο. Όπου είχατε μια ωραία γιορτή για τους αναδόχους και για τους μελλοντικούς αναδόχους. Ναι, είχαμε μία στα Χανιά το Σάββατο και εχθές εδώ στο Ηράκλειο. Ήταν εντυπωσιακή και πάλι η ανταπόκριση του κόσμου. Είναι κάτι το οποίο σκεφτόμαστε πολύ καιρό. Οι ανάδοχοι μας το ζητούσαν, θέλουμε να σας γνωρίσουμε, να δούμε και τα παραδείγματα, να γνωριστούμε και μεταξύ μας. Mm-hmm. Και η Κρήτη πραγματικά ανταποκρίθηκε. Είναι το τέλος, ας πούμε, αυτή της, για φέτος, αυτών των γιορτών. Και ήταν υπέροχο Σαββατοκύριακο για μας. Πραγματικά μας δίνεται πολύ ελπίδα. Νιώθουμε ότι όλοι μαζί είμαστε μέρος της λύσης. Μακάρι, Άννα, να είναι έτσι. Παρουσία βέβαια και της γλυκύτατης Προέδρου, της κυρίας Αλεξάνδρας Μητσοτάκη. Είναι ωραίο να συναντιούνται άνθρωποι που έτσι ο καθένας από μόνος του αποφάσισε να γίνει ανάδοχος ενός παιδιού στις χώρες του τρίτου κόσμου και να το βοηθήσει και να βοηθήσει και την περιοχή του να γίνουν δομές. Η κρίση έχει επηρεάσει τη διάθεσή μας για προσφορά. Να πω την αλήθεια, εμείς το φοβηθήκαμε, όπως όλοι φαντάζομαι. Αλλά είναι εντυπωσιακό το πόσο δεν ισχύει, προς το παρόν τουλάχιστον. Ναι. Είναι
Υπάρχουν άνθρωποι φυσικά που μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους ή και συνταξιούχοι που έχει μειωθεί η σύνταξή τους. Και υπάρχουν άνθρωποι που μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε δυστυχώς δεν θα μπορέσω. Αλλά υπάρχουν άλλοι που έρχονται στο και αντικαθιστούν και τελικά εμείς δεν έχουμε δει πρόβλημα στο πεδίο. Δεν υπάρχει κάποια κοινότητα που έχουμε αναγκαστεί να φύγουμε. Mm-hmm. Είμαστε ακόμα εκεί και όχι μόνο αυτό, φέτος, δηλαδή μέσα στο 2010 πήγαμε και σε δύο καινούργιες κοινότητες. Πήγαμε και σε μεγάλη δηλαδή. Για πες μας ολοκληρώσουμε. Πήγαμε και σε Σενεγάλη, που είναι η πρώτη, για πρώτη φορά ξεκινάμε και αρχίσαμε και καινούργια κοινότητα στο Πακιστάν. Ως ActionAid Ελλάς πια. Ως ActionAid Ελλάς. Όπου χθες στην συνάντηση αυτή την ωραία που διοργανώθηκε στην αίθουσα Ανδρόγειο, άκουσα για πρώτη φορά ότι είμαστε νούμερο ένα στην κατάταξη, η ActionAid Ελλάς, αναλογικά με τον πληθυσμό μας, έχουμε και τους περισσότερους αναδόχους. Αυτό ισχύει. Η ActionAid γενικά στον κόσμο είναι σε πάνω από 40 χώρες. Mm-hmm. Όπως φαντάζεστε, στις χώρες τις πλούσιες, του Βορρά, το έργο έχει να κάνει κυρίως με ενίσχυση και δημιουργία προγραμμάτων, οικονομική ας πούμε, ενίσχυση προς τον Νότο, καθώς και εκστρατείες, κινητοποίηση ώστε να αλλάξουμε, αν γίνεται, να πιέσουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Αυτό που νομίζω ξεχωρίζει την ActionAid και που αξίζει σίγουρα να υποστηρίσουμε τη συγκεκριμένη οργάνωση είναι ότι δεν κάνει παρεμβάσεις ανακούφισης. Έχεις ανάγκη από χρήματα, θα έρθω να στα δώσω. Έχεις ανάγκη από τρόφιμα, θα έρθω να σου καλύψω την ανάγκη αυτή για 1, 2, 3 μήνες. Το είπε πολύ σωστά πριν ο Στέλιος. Η ActionAid χτίζει δομές. Επηρεάζει και εγκαθιστά θεσμούς. Έτσι είναι ακριβώς. Μόνο σε έκτακτες καταστάσεις κάνουμε κάτι το οποίο είναι. Αλλά και πάλι μετά βγαίνει ένα πρόγραμμα 3 ετών. Ας πούμε στην IT συνεχίζουμε εμείς. Οι αλλαγές που φέρνουμε, δηλαδή όταν ξεκινάμε μια κοινότητα, η λογική είναι ότι θα μείνουμε μια δεκαετία τουλάχιστον. Γιατί αυτό που πρέπει να αλλάξει τις περισσότερες φορές δεν είναι μόνο αυτό που μπορείς να φωτογραφίσεις. Δεν είναι μόνο ένα σχολείο, μια κλινική που δεν είναι λίγο, αλλά το σημαντικό είναι να αλλάξει την οτροπία των ανθρώπων. Δηλαδή, ένα σχολείο για να γίνει σχολείο πρέπει να έχει μαθητές. Σωστά. Αλλιώς μπορεί να καταλήξει να γίνει στάβλος. Που να είναι ένα πολύ ωραίο στάβλος, αλλά. Οπότε πρέπει να κινητοποιήσεις τους γονείς και πρέπει επίσης να πιέσεις το κράτος το εκάστοτε να στείλει δασκάλους. Αν δεν έχει δασκάλους, θα εκπαιδεύσουμε εμείς και θα έχει δασκάλους. Αλλά το σημαντικό είναι το κράτος να αναλάβει την ευθύνη. Να θεωρεί ότι πράγματι όλα τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο. Ή μια πηγή με καθαρό νερό δεν θα ξεδιψάσει μόνο τους κατοίκους μιας περιοχής, αλλά μπαίνετε και στη διαδικασία να τους εκπαιδεύσετε να καλλιεργούν άνθρωποι που ζουν στο πουθενά, μέσα στην απόλυτη εξαθλίωση και φτώχεια, παίρνουν την ευθύνη της ζωής τους μέσα από τα προγράμματα. Ακριβώς αυτό. Και επίσης η πηγή θα την αναλάβουν κάποιοι άνθρωποι ντόπιοι να τη συντηρούν. Είναι δική τους ευθύνη. Mm-hmm. Δηλαδή, ώστε να δουν και την αξία τους. Και γίνεται ένας συνεταιρισμός, για παράδειγμα, γυναικών. Είναι μια πηγή εισοδήματος για τις γυναίκες αυτές που έτσι απελευθερώνουν τα παιδιά τους και έτσι θα μπορέσουν να τα στείλουν στο σχολείο. Είναι κάτι το οποίο είναι σφαιρικό. Εμείς βλέπουμε τώρα εικόνες. Από πού να είναι άραγε οι συγκεκριμένες εικόνες? Αυτό μάλλον Ασία θα πρέπει να είναι Ασία, ναι, λογικά Βιετνάμ ή κάτι τέτοιο. Εμείς ας υποθέσουμε, ας πούμε, ότι είναι στην Ασία σε κάποιο σημείο. Ναι. Από εδώ, από την Κρήτη, από την Ελλάδα, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, την κοινότητα που ζουν αυτά τα παιδιά? Λοιπόν, με ποιο τρόπο μπορεί ο καθένας από εμάς? Το πρόγραμμα αναδοχής παιδιού είναι το πιο γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στην ActionAid. Με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-900-800. Το βλέπετε και στις οθόνες σας, το τηλεφωνικό αριθμό. Ή μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας στο www.actionaid.gr να μάθετε και να λύσετε όλες τις απορίες σας, επίσης το τηλέφωνο αντίστοιχα. Και με 22 ευρώ το μήνα μπορείτε να γίνεται ανάδοχος. Εμείς αποφεύγουμε τη λέξη υιοθεσία για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Ναι. Φυσικά τα παιδιά έχουμε γονείς. Εκεί. Και το παιδί εκπροσωπεί μια κοινότητα, όλα δηλαδή τα παιδιά τα οποία θα επιλεγούν για αυτό το πρόγραμμα, σε αυτό το πρόγραμμα να μπουν είναι συνήθως τα πιο φτωχά και τα πιο περιθωριοποιημένα. Αλλά σε μια οικογένεια με 7 παιδιά δεν θα είναι όλα και τα 7 παιδιά, μπορεί να είναι ένα ή δύο. Αυτά τα παιδιά εκπροσωπούν την κοινότητα. Αν χτιστεί ένα σχολείο θα πάνε όλα τα παιδιά της κοινότητας στο σχολείο. Και η λογική, καλά δεν έχει και πολύ να αρμοδώσεις χρήματα στα παιδιά, γιατί Τι να τα κάνουμε, σωστά. Αλλά επίσης δεν θέλουμε να ξεχωρίσουμε κάποιες οικογένειες σε σχέση με άλλες. Το σημαντικό είναι να τους ενδυναμώσουμε οι ίδιοι
όταν φύγουμε εμείς να μην μας χρειάζονται. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτοί οι άνθρωποι να έχουν πιάσει το ταύρο από τα κέρατα που λέτε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά στη δράση και στην παρέμβαση της ActionAid σε σχέση με όλες τις άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις που εντελώς εθελοντικά δραστηριοποιούνται. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος ανθρωπιστικής, ας πούμε, βοήθειας είναι ο σωστότερος. Και το λέω αυτό γιατί δεν έχει πολύ νόημα, δηλαδή δεν είναι σωστή επένδυση το να ρίξεις πολλά χρήματα για κάτι και μετά να τα αφήσεις. Ναι, δηλαδή σωστά. Φανταστείτε και στην Ελλάδα το αντίστοιχο που συμβαίνει. Mm-hmm. Σκοπός είναι να γίνει κτήμα των ανθρώπων εκεί. Δεν γυρίζει το δεκανίκι τους, βάζετε ένα θεμέλιο για να ξεκινήσει ακριβώς. Κάτι μπορώ δυνατό. Να σας πω μια ιστορία, δεν ξέρω αν έχετε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο, γι' αυτό θέλω να σου θέσω ένα ερώτημα και περιμένω μια σύντομη απάντηση πριν σε ευχαριστήσουμε. Ο άνθρωπος από την Κρήτη, από τη Μακεδονία, από τη Θράκη και την Ήπειρο, που από το περίσευμά του θα αποφασίσει ή το υστέρημά του 20 ευρώ να τα διαθέσει το μήνα για την υιοθεσία, για την αναδοχή ενός παιδιού, ή να συμμετέχει ως εθελοντής, τι θα κερδίσει. Εσύ τι κέρδισες. Εγώ νιώθω ότι είμαι μέρος της λύσης, να πω την αλήθεια. Επίσης, υπάρχει μια πολύ έντονη συναισθηματική, ένα δέσιμο με έναν άνθρωπο που βρίσκεται πάρα πολύ μακριά, που οι περισσότεροι από εμάς δεν θα έχουμε την χαρά να τους συναντήσουμε, παρόλο που είναι, γίνεται. Μαθαίνεις το πώς ζουν οι άνθρωποι εκεί. Το παιδί αυτό έχει μια φωτογραφία στα χέρια σου και άρα ξέρεις ότι είναι εκεί, σου ζωγραφίζει και ταυτόχρονα σου έρχονται και αναφορές τακτικά, οπότε βλέπεις και την πρόοδο πως τα χρήματά σου πράγματα γίνονται κάτι εκεί πέρα. Βοηθάς ένα θόο πλασματάκι. Και νιώθω ότι ο κόσμος αυτός γίνεται λίγο καλύτερος. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο πρόσωπό σου όλη τη μεγάλη οικογένεια των εθελοντών και των ανθρώπων που έχουν αγκαλιάσει την ActionAid Ελλάς. Και εμείς που μας φιλοξενείτε και μας βοηθάτε να... Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε να τα ξαναπούμε σε μια ανάλογη γιορτή. Με πολύ κόσμο και αυτή τη φορά.